Γιώργο, είσαι ο νέος προπονητής της Λευκοθέας, μιας ιστορικής ομάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και αν τα πρώτα συναισθήματα σου. Σίγουρα η Λευκοθέα είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπεί όχι μόνο τα Λαβιτσιά, αλλά όλη την Λευκοθέα. Έχεις μια κάτι μεγαλύτερη περιοχή. Και είναι ομάδα με προϊστορία. Έχει ήδη πέραν των 30 χρόνων η οποία βρίσκεται η ομάδα. Και φέτος έχουμε φιλοδοξίες σε αυτήν το ένδοξο παρελθόν να το επαναφέρουμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Μια ομάδα ανταγωνιστική, η οποία να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο υπάρχουν οι προοπτικές. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Οι πρώτες σου σκέψεις, οι πρώτες σου αφέλεις, το πρώτο σου feeling για την ομάδα, ποιο είναι? Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει με αρκετές δυσκολίες. Άμα λέμε δυσκολίες, εννοούμε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι καθαρά, τα κορίτσια παίζουν λόγω αγάπης προς το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιοι φραγμοί καμιά φορά μπορεί στις τρεις προπονήσεις κάποιον κορίτσι να χάσει μια-δύο προπονήσεις. Τούτον είναι εις βάρος της ποιότητας και γι' αυτό θέλουμε και παραπάνω χρόνο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν καλό σύνολο. Ευελπιστώ όμως ότι με τη θέληση και την πίστη που δείχνουν τα κορίτσια και με τη δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε, να γίνει κάτι καλό, να γίνει μια ομάδα η οποία να μπορέσει να ανταγωνιστεί και να παίξει όλα τα παιχνίδια στα ίσα και να διεκδικήσει επί ίσους όρους μια καλή θέση. Βλέπεις να μπορεί να σπάσει το μονοπόλιο του Απόλλωνα? Όλοι συζητούν και μιλούν για το μονοπόλιο του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό μεν. Δουλεύει όμως σε επαγγελματική βάση. Αν δούμε ότι πέρσι είχε στη διάθεση του 14 με 15 ξένες και στο ρόστερ ξεκίναν η εντεκάδα του με 10 ξένες, καταλαβαίνετε ότι φέτος τα πράγματα θα είναι διαφοροποιημένα. Έχει βγει απόφαση από την Ομοσπονδία, η οποία λέει ότι το μάξιμο που μπορεί να έχει κάθε ομάδα είναι 5 αλλοδαπές. Με τα δεδομένα που έχουμε στη Λευκοθέα και με το υλικό που έχουμε τις Κύπριες παίχτριες, πιστεύω ότι θα μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, δια τον λόγο ότι το υλικό που έχει η Λευκοθέα σε Κύπριες παίκτριες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή και σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν παίκτριες οι οποίες μπορούν να παίξουν σε διάφορα κλαμπ εκτός Κύπρου, διότι έχουν την τεχνική κατάρτιση, έχουν τη θέληση, έχουν τις ικανότητες και πιστεύω ότι θα σμικρύνει πολύ η διαφορά. Τώρα, αν θα καλύψουμε αυτήν όλη τη διαφορά ή όχι, ο χρόνος θα το δείξει. Είμαστε αισιόδοξοι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην ουσία είναι ο φτωχός συγγενής του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, αλλά αντίθετα το θέαμα είναι και καλό, αλλά όμως και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μάλιστα, όπως είπετε, είναι ο φτωχός συγγενής και πρέπει να προβληματίσει πρώτον και κύριον την Ομοσπονδία. Θα σα πω ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν μπορεί πριν 1,5 μήνα να έχουν γίνει κληρώσεις όλων των πρωταθλημάτων από την πρώτη μέχρι την δεύτερη κατηγορία, να έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα και το ποδόσφαιρο των γυναικείων να ξεκινά αρχές του Νιόβρη. Εντάξει, μπορεί να ξεκινά αρχές του Νιόβρη λόγω του ότι είναι περιορισμένες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται κλήρωση. Σήμερα είμαστε περί τα τέλος του Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχει γίνει κλήρωση. Αυτό δείχνει ότι είναι παραμελημένο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε ποδόσφαιρο γυναικείων? Αν ναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με κάποια απλά πράγματα. Έναν άλλο παράδειγμα. Έχουμε εθνική νεανίδων, η οποία συμμετέχει με όχι τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα και εθνική γυναικών τη δυσκολευόμαστε να φτιάξουμε. Πρέπει να γίνει μια άλλη δομή στο ποδόσφαιρο των γυναικείων με κάποια απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέλει. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, ο Απόλλωνας. Είναι καλή για ποιον λόγο? Διότι η συμμετοχή των ξένων, των πολλών, είναι εις βάρος του ποδοσφαίρου του γυναικείου. Γενικά του γυναικείου ποδοσφαίρου. Δεν παίρνουν ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες τα κορίτσια να παίξουν. Γιατί αυτό δεν δημιουργείται και εθνική ομάδα. Πράγμα το οποίο θα δούμε και στο άμεσο μέλλον και στη εθνική αντρών. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε εδώ ειδικοί για να λύσουμε τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, αλλά η εισήγηση μου είναι ότι πρέπει να γίνεται κλήρωση όπως έγινε με τους άντρες, να υπάρχει έναν πλάνο, να βγαίνει η προκήρυξη έγκαιρα, να υπάρχουν κάποια δεδομένα, ούτως ώστε να ξέρουμε και εμείς οι προπονητές και τα σωματεία γενικά το πώς θα προγραμματιστούν. Οφείλουμε να πούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται από τα διοικητικά συμβούλια των μικρομεσαίων γυναικείων ομάδων είναι τεράστια. Με την οικονομική κρίση η οποία υπάρχει, είναι δύσκολο, δηλαδή μαζεύουν ευρώ προς ευρώ για να μπορέσουν να πληρώσουν το λεωφορείο, να πληρώσουν τις διαιτησίες. Δηλαδή όχι η απόλυτη τέλεια. Η Λευκοθέα
ίσως να έχει μία ξένη στο πρωτάθλημα ή δύο ξένες οι οποίες θα είναι αφιλόκερδος. Δηλαδή τα κορίτσια δουλεύουν εδώ και απλώς επειδή εμείς είμαστε ένα κλαμπ ανοιχτό για όλον τον κόσμο, ίσως να έχουμε μία-δύο ξένες οι οποίες εργοδοτούνται σε άλλες δουλειές και απλώς θα έρχονται να κάνουν το κέφι τους. Έχουμε να επιτελέσουμε κοινωνικό έργο και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι και τα κορίτσια έχουν λόγο στο ποδόσφαιρο. Τους αρέσει το ποδόσφαιρο, οι γυναίκες έχουν πιο πολύ πάθος ακόμα και από τους άντρες στο ποδόσφαιρο και πρέπει να τους δώσουμε την όθηση και το κίνητρο να έρθουν στο γήπεδο. Παρά να πάνε στην πυραρία, στην καφετέρια ή οπουδήποτε αλλού, να έρθουν κοντά, να παίξουν, να διασκεδάσουν και από εκεί και πέρα, άμα έρθει κάποιον ωραίο και σωστό αποτέλεσμα, θα τις κάνει πιο χαρούμενες. Αλλά δεν θα γίνει αυτός ο σκοπός του να πούμε ναι, παίζουμε ποδόσφαιρο απλώς και μόνο για να νικήσουμε, για να πάμε να μαλώσουμε. Εμείς το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, εγώ προσωπικά που δουλεύω πρώτη χρονιά στην Κύπρο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι ότι θα παίξουν τα κορίτσια να ευχαριστηθούν και σιγά σιγά με τις προπονήσεις και με τις γνώσεις τις οποίες θα μπουν στο παιχνίδι τους, θα αλλάξει και λίγο η τακτική, θα μπει λίγο η ταχύτητα και θα βελτιωθεί το κατάσταση. Τελειώνοντας, coach, μια και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεστε από το Λατσάτ TV, ένα το μήνυμα σας για τον κόσμο σχετικά με τη Λευκοθέα. Η Λευκοθέα είναι μια ομάδα μαζί, μια από τις δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν αυτήν τη μεγάλη περιοχή των Λατσών, των 20-25.000 κόσμων και λέγεται Λευκοθέα Λατσών. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε να λέμε ότι η Λευκοθέα είναι η ομάδα της Λευκοσίας, αλλά είναι, ο πυρήνας της είναι στα Λατσά. Πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει. Υπάρχει ένας τρόπος και με την παρουσία του στο γήπεδο, αλλά μπορεί να συνεισφέρει κάποιος. Αν όλοι οι δημότες των Λατσών έβαλαν ο καθένας που 2 ευρώ, 3 ευρώ το χρόνο, η Λευκοθέα θα ήταν μια ομάδα που θα πρωταγωνιστούσε. Εν τούτον τα λέει όλα. 3 ευρώ το χρόνο, καθένας αν θέλει να βάλει, θα βγάλουμε έναν προϋπολογισμό που να μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο αξιώσεων και να κάνουμε τα Λατσά σαν περιοχή να νιώθει περήφανη.